και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με τη σειρά του μας καλωσορίζει σε έναν από τους φιλόξενους διαδρόμους του αυτή τη φορά. Έχουμε μαζί μας την πρώτη αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ρόδη Κράτσα Τσανγκαροπούλου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Μια μέρα ομίχλης. Ομίχλης, φορτωμένη όπως συνήθως. Αλλά όμορφη ταυτοχρόνως. Δίνει ατμόσφαιρα Στρασβούργου. Πραγματικά. Τουλάχιστον για μένα είναι πρεμιέρα αυτό και το σημερινό. Και ενεργής Ευρώπης για όλους. Μέχρι χθες είχαμε ήλιο. Βροχή και ήλιο. Αλλά σήμερα είναι μια μέρα με ομίχλη. Είναι χειμώνας, καρδιά του χειμώνα θα έλεγα. Μας θυμίζει πιο πολύ παρά αρχή. Είναι οι εναλλαγές που ταιριάζουν και στο εσωτερικό αυτού του κτηρίου. Επειδή το κτίριο είναι πολύ αφοσιωμένο στη δουλειά του, στους ρυθμούς εργασίας. Ευτυχώς είναι γυάλινο και μπορεί να μπαίνει ο καιρός μέσα και να μας θυμίζει ότι υπάρχει και η πραγματική ζωή. Βέβαια, όλα αυτά που γίνονται εδώ γίνονται για την πραγματική ζωή. Σε αυτή τη μέρα λοιπόν την ομιχλώδη, θα έλεγα, αλλά ταυτοχρόνως λαμπερή όπως έλεγα, να αρχίσουμε με κάτι που αφορά εσάς προσωπικά και μας δίνει την αφορμή της συνάντησης και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μία ακόμη βράβευση, κυρία Κράτσα, δεν είναι η πρώτη φορά που βραβεύεστε φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αυτή τη φορά. Πάρα πολύ που μου το θυμίζετε και εμένα εδώ, γιατί είμαστε τόσο πνιγμένοι και αφοσιωμένοι στους ρυθμούς του Στρασβούργου, που ξεχνάμε όλα αυτά που συμβαίνουν έστω για μας γύρω από το αντικείμενο εδώ των υποχρεώσεων. Είναι ένα βραβείο λοιπόν που σας απένει με η WISTA. Και αν αναλύσουμε αυτό το ακρονίμιο, είναι η Διεθνής Ένωση Γυναικών που ασχολούνται με την ναυτιλία και το εμπόριο. Και βγήκατε η γυναίκα της χρονιάς. Και σε αυτή την περίπτωση, θα έλεγα εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και αναρωτιέμαι πώς θα προλαβαίνετε που όλα. Το θυμάστε. Και είναι μια αναγνώριση, αν θέλετε, του ρόλου που έχω παίξει στην προβολή κάποιων θεμάτων της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο των νέων προκλήσεων. Δηλαδή, η ναυτιλία είναι μια δραστηριότητα για εμάς τους Έλληνες, είναι γνωστή, έστω και αν δεν έχουμε στην οικογένειά μας κάποιο ναυτικό, κάποιον επιχειρηματία στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Όλοι αισθάνομαι στην ναυτιλία ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδος και της σύγχρονης πραγματικότητας και των πλεονεκτημάτων που έχει η Ελλάδα σήμερα, αφού η ναυτιλία μαζί με τον τουρισμό είναι οι πρώτες πηγές πλούτου για τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε και το δικό μου ενδιαφέρον για την ναυτιλία, πως αυτό το περιβάλλον το διεθνές, το οποίο δίνει προκλήσεις πολλές στην ναυτιλία και ευκαιρίες ανάπτυξης, διότι η έκρηξη του διεθνούς εμπορίου φέρνει και έκρηξη της μεταφορικής δραστηριότητας. Και να θυμίσουμε ότι είστε στην αρμόδια επιτροπή. Ναι, από εκεί ξεκίνησε, αν θέλετε, και η ενασχόληση μου και με την επιτροπή. Έτσι. Διότι κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας αυτή την εποχή. Λοιπόν, από τη μια μεριά είναι το διεθνές εμπόριο που αυξάνεται και δίνει ευκαιρίες πολλές. Στην ναυτιλία, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις? Η ναυτιλία είναι μια δραστηριότητα η οποία πρέπει να ενταχθεί στην προσπάθεια για αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το τρίπτυχο, λοιπόν, αποτελεί και την κατεύθυνση της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί, αν θέλετε, η δική μου παρέμβαση και η πώς έγινε γνωστή και σε αυτή τη διεθνή οργάνωση που είναι πέρα από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει 20 είναι ενώσεις, εθνικές ενώσεις. Εθνικές από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, προσπάθησα πάντα να προβάλλω τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, πως η ευρωπαϊκή ναυτιλία θα έχει μια ανταγωνιστικότητα στο σύγχρονο κόσμο και πως η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι υψηλού επίπεδου που θα εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας της ναυτιλιακής, την ασφάλεια. Ασφάλεια για το πλοίο, ασφάλεια για τους εργαζόμενους, ασφάλεια για τους επιβάτες, για τα εμπορεύματα που μεταφέρεται και πως δεν θα επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον. Λοιπόν, προσπάθησα αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία να ενταχθεί μέσα στο διεθνές πλαίσιο. Διότι υπήρχε μια κακή προϊστορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε αρχίσει να ξεφεύγει από το διεθνές πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε πολλές αντιδράσεις και από φορείς ναυτιλιακούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δημιουργεί πρόβλημα. Ένα πλοίο, ξέρετε, ξεκινάει από ένα λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τάδε υποχρεώσεις και πηγαίνει σε μια άλλη περιοχή του κόσμου με άλλες υποχρεώσεις, ενώ νομοθετικές, ρυθμίσεις. Πολλές περιστάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έπρεπε για την αρμονική ανάπτυξη της ναυτιλίας και τη συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο να βρεθούμε κάπως σε μια συμφωνία με τις άλλες περιοχές. Λοιπόν, αυτή η εναρμόνιση
Ήταν για μένα μια πολύ βασική πρόκληση και αυτό με έφερε σε επαφή με οργανώσεις από τον υπόλοιπο κόσμο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, εκτιμήθηκε και η πρωτοβουλία που πήρα για την θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής ημέρας για την αυτιλία και η κατεύθυνση που δόθηκε σε αυτή την Ευρωπαϊκή ημέρα να μην είναι μια μέρα εσωστρέφειας, αλλά είναι μια μέρα ανοίγματος της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις. Που είναι η αποτελεσματικότητα, επαναλαμβάνω, και η προστασία του περιβάλλοντος, η ρύπανση της θάλασσας, η οποία έχει πολλές φορές αιτία την αυτιλία. Η θάλασσα έχει περισσότερη ρύπανση από τις χερσαίες δραστηριότητες παρά από την ναυτιλία. Αλλά έχει και από αυτή την πλευρά. Όπως και ο αέρας, από τους ρήπους της ναυτιλίας. Λοιπόν, πόσο όλα εύκολα να συνδυάσεις λοιπόν την αποτελεσματική ναυτιλία με την προστασία του περιβάλλοντος και να θυμίσουμε ότι επί μήνες στο βυθό εκεί στην Καλντέρα βρίσκεται ένα πλοίο που περιμένει την ανέλκυσή του. Είναι μεγάλα τα θέματα και μεγάλη ανάγκη συνεργασίας και προστιθεμένες αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια, μπορεί να βοηθήσει μια χώρα στο να εντοπιστούν τα αίτια ενός ατυχήματος, στο να γίνουν οι πρώτες βοήθειες που λέμε, αν υπάρχει πετρέλαιο που έχει φύγει, πώς θα μαζευτεί, και μετά πώς θα γίνει ανέλκυσης κτλ.